Εκτός από τη μάχη για την απόκτηση ενός Όσκαρ, οι στάρ έδωσαν αγώνα και για την επικράτηση στην πασαρέλα του κόκκινου χαλιού. Λαμπερές δημιουργίες από γνωστούς σχεδιαστές προσέφεραν στιγμιότυπα γεμάτα αστρόσκονη. Από το αστραφτερό φόρεμα της Τζένιφερ Λόρενς μέχρι το μαύρο παντελόνι με το πορτό σακάκι και το ροζ φιόγκο της Emma Stone, τα βραβεία Όσκαρ, πέρα από τη λαμπρότητα της τρελτής αυτής καθεαυτής, εμπεριέχουν μια μαγεία που ξεκινά από το κόκκινο χαλί μέχρι τα πάρτι που δίδονται προς τιμήν όλων των συντελεστών. Από το κόκκινο χαλί δεν θα μπορούσε να λείψει το ελληνικό άρωμα, με την παρουσιάστρια Μαρία Μενούνος να φορά μαύρη στράπη δημιουργία της Ήλιας Κιθαριώτη. Αλλά και η εκρηκτική Πέτρα Νέμκοβα με κίτρινη δημιουργία από μεταξωτό κρέπου δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνη. Όπως και η Ελληνίδα ηθοποιός Μέλια Κρέιλιν, που επέλεξε επίσης στράπη δημιουργία Ήλιο Κιθαριώτη από ασημένιες παγέτες. Δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστρας επέλεξε και η Λίντζε Ιβόν, που ποζάρει αγκαλιά με την νικήτρια του Όσκαρ καλύτερη ηθοποιού Φράνσις Μακντόρμαντ. Όσο για τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά, τον διάσημο Γάλλο συνθέτη που κέρδισε το Όσκαρ πρωτότυπης μουσικής για το soundtrack της ταινίας «Η μορφή του νερού», του Γκιγέλμο Ντελ Τόρο αφιέρωσε το δεύτερο του χρυσό γραμματήριο στην Ελληνίδα μητέρα του. Merci, c'est fantastique. I'm very grateful to the Academy. My mother is also turning 90 this year, so I think she'd be very happy tonight. Yes, she's Greek, by the way. Στο Governor's Ball επικράτησε πανδαιμόνιο όταν η Frances McDormand έχασε το χρυσό της αγαλματίδιο πριν καν προλάβει να το πάρει στα χέρια της. Ευτυχώς το γεγονός ότι η McDormand είχε ήδη χαράξει το όνομά της στο αγαλματάκι οδήγησε στο να ξαναπευθεί μετά από εξονυχιστικό έλεγχο από τα security της αίθουσας. Όσο για τον Γκάρι Όλμαν δείχνει να μην το χορταίνει, ενώ ο Σαμ Ρόκουελ που πήρε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου δέχεται μια πολύ ειδική επιβράβευση από την ενθουσιασμένη γυναίκα του. Όσο για τον οικοδεσπότη, Τζίμι Κίμελ πραγματοποίησε το πρώτο σκαρικό flash mob με τη βοήθεια αγαπημένων ηθοποιών, όπως η Μάργκοτ Ρόμπι και η Λουπίτα Νιόγκο και ο δημιουργός όπως ο Γιουγέρμο Ντελ Τόρο, που επισκέφθηκαν μια κινηματογραφική αίθουσα την ώρα της προβολής μιας ταινίας.